Όπως γνωρίζετε, στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης του Δημάρχου Αλέξη Καλογερινού συμπεριλαμβανόταν στις 6 πρωτοπόρες προτάσεις το άνοιγμα των σχολείων, δεδομένου ότι αποτελούν τα ζωντανά κύτταρα στις γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτή την προεκλογική δέσμευση κάνει πράξη από σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου και ανοίγει τις αυλές των σχολείων όπου δεν υπάρχουν κοντά πάρκα και πλατείες για να παίζουν τα παιδιά, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι ανοιχτές αυλές θα χρησιμοποιούνται από τις 5 έως τις 9 το βράδυ, όπου θα υπάρχει ένας φύλακας που θα ανοίγει και θα κλείνει το σχολείο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο σχολικός φύλακας δεν θα είναι υπεύθυνος φυσικά για το παιχνίδι των παιδιών, αλλά για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Εντός των σχολικών αυλών θα υπάρχουν εθελοντές για να επιτηρούν τα παιδιά. Οι εθελοντικές ομάδες θα πρέπει να συνεννοηθούν με το Δήμο Ηρακλείου για το ποιοι και σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν καθημερινά. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Θα το κάνουμε για ένα μήνα προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματά του. Κύριος στόχος μας είναι να αποδώσουμε στα παιδιά ένα χώρο παιχνιδιού. Τα παιδιά με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ή με άλλα ομαδικά παιχνίδια ουσιαστικά προσέχουν και το σχολείο της γειτονιάς τους, αφού η παρουσία τους εκεί εμποδίζει εξωσχολικούς στο να μπαίνουν μέσα και να προκαλούν βανδαλισμούς και φθορές. Δεν έχει σημασία αν είναι γυμνάσιο, και δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μαθητές του γυμνασίου. Μπορεί η μαμά να πάρει το μωρό της με το ποδηλατάκι του, να επισκεφθεί το σχολείο και το παιδί ελεύθερο να κάνει ποδήλατο στον αύριο χώρο. Ή ένα μεγαλύτερο παιδί να χρησιμοποιήσει την μπασκέτα ή το γήπεδο του βόλεϊ προκειμένου να παίξει ένα ομαδικό παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα θέλαμε ο αύριος χώρος να γίνει ένα κέντρο χρήσης για να παίξουν τα παιδάκια, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Συνολικά στο Δήμο Ηρακλείου από σήμερα ανοίγουν τις αυλές τους 11 δημοτικά σχολεία σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία του Δήμου. Τα πιο κεντρικά είναι το Καπετανάκιο και το Τρίτο Λύκειο στη Δημοκρατίας και στην περιφέρεια έχουμε ανοίξει πολλά δημοτικά γυμνάσια και λύκεια ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε αυτά.